πληροφορίες ότι η Γαλλία αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα ότι θα στείλει το στρατό της στην Ουκρανία, αποκαλύπτει το Reuters. Το δημοσίευμα διευκρινίζει ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό προσωπικό που θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τους Ουκρανούς στρατιώτες. Το Reuters αναφέρει ότι αυτό ενδέχεται να ανακοινωθεί επίσημα την επόμενη εβδομάδα, όταν ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι φτάσει στο Παρίσι για επίσκεψη. Να θυμίσουμε ότι ο Γενικός Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Αλεξάντερ Σίρσκι, ανακοίνωσε ότι ο γαλλικός στρατός θα φτάσει σύντομα στην Ουκρανία. Το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν επιβεβαίωσε τότε αυτές τις πληροφορίες, αλλά τώρα, όπως φαίνεται, θα πρέπει να το κάνει, τονίζει το δημοσίευμα. Να σημειώσουμε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν παίζει με αυτή την ιδέα εδώ και αρκετούς μήνες. Κατά τη γνώμη του, η αποστολή γαλλικού στρατιωτικού σώματος δεν θα οδηγήσει σε κλιμάκωση της σύγκρουσης και δεν θα περιπλέξει τις ήδη δύσκολες σχέσεις μεταξύ Παρισιού και Μόσχας. Εν τω μεταξύ, ο γαλλικός τύπος από τη δική του πλευρά έχει ήδη κάνει λόγο για αρκετά σενάρια συμμετοχής στρατιωτικού προσωπικού στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Σύμφωνα με ένα από αυτά, οι Γάλλοι θα πάρουν τη θέση των μαχητών των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στις συνοριακές περιοχές, απελευθερώνοντας έτσι τις απαραίτητες δυνάμεις που θα σταλούν στην πρώτη γραμμή. Σύμφωνα με μία άλλη επιλογή, οι ίδιοι οι Γάλλοι στρατιωτικοί μπορούν να λάβουν θέση απευθείας στα χαρακόμματα.